Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι με μεγάλη χαρά που συμμετέχω στην σημερινή εκδήλωση με την οποία ολοκληρώνεται μια σειρά εκδηλώσεων που διοργανώσαμε από την 1η Μαΐου έως σήμερα με αφορμή τα 20 χρόνια από την ένταξη της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια πολύ σημαντική επέτειος. Αν μου επιτρέψετε πριν της όποιας άλλης αναφοράς, να ευχαριστήσω δημόσια την Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, την κυρία Λίκη Στυλιανού, αλλά και το προσωπικό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, με πολλούς από τους οποίους εργαστήκαμε μαζί για την πρώτη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 12 χρόνια, είτε στις Βρυξέλλες είτε στην Λευκοσία. Κυρίες και κύριοι, το έχω τονίσει κατά επανάληψη και θα σταματήσω να το λέω ότι η ένταξή μας ήταν η σημαντικότερη εξέλιξη, η σημαντικότερη επιτυχία της πατρίδας μας από ιδρύσεώς της το 1960 και ναι, ήταν το επιστέγασμα μιας πολιετούς προσπάθειας, μιας στρατηγικής επιδίωξης σε μια πορεία που όλες οι κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέβαλαν επίπονες και επίμονες προσπάθειες, πάντα με την πολύτιμη αρρωγή και συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης. Και θεωρώ, βλέποντας την έκθεση, αυτό προκύπτει και μέσα από την έκθεση, από τις φωτογραφίες που είδαμε σήμερα, που θα αναδύζουν μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας. Είδαμε την φωτογραφία από την Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1972, το πρώτο σημαντικό βήμα, την υπογραφή του πρωτοκόλλου της Θελωνιακής Ένωσης το 1987, υποβολή της εισένταξης το καλοκαίρι, της 3 Ιουλίου το 1990, στην Κέρκυρα το 1994, επί ελληνικής προεδρίας, όταν αποφασίστηκε η Κύπρος να περιληφθεί στην επόμενη διεύρυνση. Είδαμε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 1998 και την επίσημη ολοκλήρωσή της με την πολύ γνωστή φωτογραφία από το Συμβούλιο της Κοπεχάγης το 2002 και φυσικά την υπογραφή από τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας της Συνθήκης Προσχώρησης στην Αθήνα το 2003, αλλά και νέες φωτογραφίες από τους εορτασμούς στην Κύπρο την 1η Μαΐου το 2004. Με αυτή την έκθεση, αλλά και με το επαιτειακό λεύκωμα που έχει εκδοθεί και βρίσκεται εδώ για όλους όσους ενδιαφέρονται να το αποκτήσουν, τιμούμε και οφείλουμε να το πράξουμε όσους οραματίστηκαν, εργάστηκαν, αλλά και εργάζονται μέχρι σήμερα για να μπορούμε εμείς και τα παιδιά μας να απολαμβάνουμε τα πολλαπλά θετικά ωφέλη και την ανάπτυξη, την οικονομική και κοινωνική που μας συνοδεύουν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μου επιτρέψει να αναφέρω μόνο μερικές, οι τέσσερις ελευθερίες, μόνο μερικές που για όλους όσους γεννήθηκαν ειδικότερα μετά την ένταξη θεωρούνται σήμερα δεδομένες, αλλά δεν ήταν δεδομένες πριν την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τέσσερις ελευθερίες, η πρόσβαση στην ενιαία αγορά, η προστασία του περιβάλλοντος, της δημοκρατίας, η πληθώρα επιλογών που έχει σήμερα μια νέα Κύπρια ή ένας νέος Κύπριος για να εργαστεί, να σπουδάσει, να ζήσει, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα ως προς την θετική μεταμόρφωση, θετική μετεξέλιξη της χώρας μας λόγω της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, σκοπώντας το παρελθόν αλλά και τις πολυάριθμες προκλήσεις που έχουμε ενώπιό μας σήμερα και αντιμετωπίζουμε με τους εταίρους μας, η οικονομική κρίση πριν λίγα χρόνια, η πανδημία, αλλά και οι σημερινές προκλήσεις με τους πολέμους στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα μαζί μας κάποιους από τους υπουργούς, τους αξιωματούχους των χωρών που συμμετείχαν στην πολύ σημαντική σύνοδο που διοργανώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών. Βλέπουμε ένα θέμα που για την Κυπριακή Δημοκρατία ήταν προτεραιότητα. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια ήμασταν μόνοι μας και σήμερα βλέπουμε πολλά κράτη-μέλη να σπάζονται τις προσεγγίσεις μας. Κοιτάζουμε ακριβώς για όλα αυτά το μέλλον με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση. Ως κράτη-μέλη, και πραγματικά το πιστεύουμε, μόνο αν είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία μας, μοιραζόμενοι τις κοινές αρχές και αξίες μας, μπορούμε όχι απλά ως Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβιώσουμε,
αλλά να πρωταγωνιστήσουμε, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, στο σημερινό διεθνές πλαίσιο με τους έντονους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, την αστάθεια που επικρατεί και τις πολλές προκλήσεις. Ισχύς λοιπόν δια της ενώσεως είναι το στοιχείο που πρέπει να μας καθοδηγεί και είναι η παρακαταθήκη που πρέπει να καθορίζει τις αποφάσεις μας. Φίλες και φίλοι, η φετινή χρονιά, και χαίρομαι για τον χώρο που επέλεξε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, δυστυχώς σηματοδοτεί και ένα τραγικό ρώσιμο των 50 χρόνων τουρκικής κατοχής της πατρίδας μας. Το Κυπριακό, ένα κατεξοχήν ευρωπαϊκό ζήτημα, όπως προκύπτει μέσα και από τα συμπεράσματα, τα κατ' επανάληψη συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και ναι, επενδύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οριστική διευθέτησή του, αξιοποιώντας και όλα τα μέσα, τα εργαλεία που η Ένωση έχει στην διάθεσή της. Και δεν διεκδικούμε τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο από όλα αυτά που απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κράτος όπου όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι του μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες σε μια επανενωμένη πατρίδα. Πριν κλείσω, έχουμε μπροστά μας ένα σημαντικότατο ρώσιμο, πρώτο εξάμηνο του 2026, η δεύτερη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον είμαστε ένα κράτος 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε ότι και οι απαιτήσεις είναι σαφώς περισσότερες και είμαι σίγουρος, λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρότερο πλεονέκτημα τούτης της χώρας, που είναι το ανθρώπινο της δυναμικό, ότι όχι μόνο θα ανταπεξέλθουμε με επιτυχία στην Προεδρία, αλλά θα αποδείξουμε για ακόμη μια φορά στην πράξη, όπως πράττουμε μέσα από καθημερινές μας δράσεις, ότι η Κύπρος, ναι, δεν είναι μόνο το κυπριακό πρόβλημα, αλλά η Κύπρος μπορεί να προσφέρει μέσα από τις πολιτικές, τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες της, λύσεις σε πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι γιορτάζουμε και τιμούμε την φετινή επέτειο των 20 χρόνων από την ένταξή μας. Είμαστε περήφανοι, ναι, δικαιολογημένα, είμαστε αισιόδοξοι, αλλά και την ίδια στιγμή και με αφορμή την Προεδρία που έρχεται, με πλήρη συνέστηση του χρέους και της ευθύνης απέναντι στους νέους του τόπου μας, απέναντι στην νέα γενιά, το μέλλον της Κύπρου και το μέλλον της Ευρώπης. Και είμαστε εδώ με λόγο, με ρόλο, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για μια Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα πιο ισχυρή, ακόμα πιο ανθεκτική, ακόμα πιο ανταγωνιστική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.